Πάντως, να πούμε ότι μίλησε και ο Υπουργός Ανάπτυξης για το πρόβλημα με το ρεύμα και τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Mm-hmm. Ο ίδιος λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν σχεδιάστηκε για πόλεμο και ότι αυτά τα λένε από την αντιπολίτευση και λέει συγκεκριμένα μην ακούτε τον Τσίπρα. Ας δούμε πρώτα τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και συνέχεια το σχολιάζουμε. Σε όλη μας τη συζήτηση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια στιγμή πολέμου. Άρα οι συνθήκες είναι εξαιρετικά πρωτόγνωρες, εξαιρετικά έντονα μεταβαλλόμενες και πρέπει όλοι μας οι χειρισμοί να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η γενιά μας δεν είχε ξαναζήσει τίποτα παρόμοιο σαν και αυτό που ζούμε εμείς τώρα. Η κυβέρνηση προσπαθεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον να κρατήσει την χώρα, τα νοικοκυριά, την αγορά ενέργειας όρθια. Είναι τελείως βέβαιον ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός απολύτως αντιλαμβάνονται ότι αυτό που συμβαίνει με τους λογαριασμούς ρεύματος των συμπολιτών μας που επέλεξαν να έχουν μέσα στο συμβόλαιό τους την πιθανότητα του κειμενόμενου τιμολογίου, δηλαδή της λεγόμενης ρήτρας αναπροσαρμογής, δεν μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει διότι ο σχεδιασμός της ρήτρας αναπροσαρμογής έγινε για ομαλές συνθήκες, υπό τελείως διαφορετικό περιβάλλον στην αγορά ενέργειας από αυτό που ζούμε σήμερα μετά την εισβολή του Πούτιν. Είναι παράνομη η ρήτρα αναπροσαρμογής, κύριε Υπουργέ, όπως λένε καταναλωτικές οργανώσεις, αλλά και πια ο δικηγορικός σύλλογος. Το αν είναι κάτι παράνομο ή νόμιμο, όπως όλοι γνωρίζουμε, και σε ένα δικαστήριο. Δεν μπορεί να κριθεί σε μια τηλεόραση από κανέναν από εμάς, διότι θα ήταν εξαιρετικά ανεύθυνο. Υπάρχει ζήτημα. Αμφιβάλλω αν έχει καταλάβει ένας από όσους μιλάνε για αυτό το θέμα τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Πραγματικά αμφιβάλλω. Η ρήτρα αναπροσαρμογής, όταν σχεδιάστηκε, σχεδιάστηκε ως ένα μέτρο εξαιρετικά υπέρ των καταναλωτών. Σαν κειμενόμενο επιτόκιο είναι. Ναι, για ποιο λόγο όμως. Γιατί μέσα στο ενεργειακό μείγμα, νομοτελειακά, μπαίνουν συνεχώς περισσότερες μονάδες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν πολύ χαμηλά τιμολόγια και με τις δημοπρασίες του ρεύματος της ΑΠΕ, όλο ένα και χαμηλότερα. Εάν λοιπόν είχαμε. Άρα θα ήταν προς όφελος των καταναλωτών. Εάν λοιπόν όλοι είχαμε σταθερό τιμολόγιο. Κάποια στιγμή οι εταιρείες θα μας πουλάγανε πολύ ακριβότερα το ρεύμα από ό,τι το αγοράζανε. Mm-hmm. Τότε λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα να γίνεται κάθε τρίμηνο, τετράμηνο μία εκαθάριση, ώστε όσο πέφτει η τιμή του ρεύματος να το κερδίζει αυτό ο καταναλωτής. Mm-hmm. Γι' αυτό φτιάχτηκε η ρήτρα προσαρμογής. Τώρα... Νομοτελειακά, αν δεν είχαμε τον πόλεμο, η ρήτρα προσαρμογής αναγκαστικά πήγαινε διαρκώς προς τα κάτω. Mm-hmm. Διότι όσο μπαίνουν αιωλικά και φωτοβολταϊκά, συνεχώς την έντονο ρεύμα. Και βγαίνει και όλη η ζωή. Αυτό γιατί άλλαξε. Ακριβώς, άλλαξε διότι με την εκτόξευση των τιμών στο φυσικό αέριο, όσε άπε και να βάλει το μείγμα, mm-hmm. τελικά το ρεύμα πηγαίνει προς τα πάνω. Άρα ξαφνικά ρήτρα προσαρμογής πηγαίνει ανάποδα. Δεν πηγαίνει. Λεπτό. Αυτό όμως κύριε Υπουργέ δεν έπρεπε να προβλεφθεί στο νόμο. Ότι σε περίπτωση που υπάρχει μια καταστροφή, δεν ξέρω και εγώ τι, να υπάρχει μια ισορροπία και το κόστος να το πληρώνουν και οι εταιρείες. Δεν είναι μόνο θέμα νόμου. Αυτό είναι που δεν έχει γίνει ευθέως αντιληπτό στην κοινωνία, ίσως και από τον κύριο Τσίπρα. Οι εταιρείες που παράγουν ρεύμα. Παράγουν ρεύμα κυρίως με φυσικό αέριο. Mm-hmm. Άρα αυτές οι εταιρείες αγοράζουν το φυσικό αέριο εξαιρετικά ακριβότερα. Άρα η ρήτρα αναπροσαρμογής εδώ έχει να τους προστατεύσει από μια πιθανή χρεοκοπία από την τεράστια αλλαγή. Αλλά θα χρεοκοπήσουμε όλοι εμείς, κύριε Υπουργέ, όμως. Θα χρεοκοπήσει όλα. Βλέπετε πόσο δύσκολες είναι οι επιλογές. Εάν κλείσουν η παραγωγή ρεύματος, δεν έχουμε ρεύμα. Ωραία. Καταλάβατε και το πρόβλημα. Να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Όταν ακούει ο κόσμος, πιστεύω ότι αυτό ακόμα το καταλαβαίνει. Εύκολες λύσεις που προτείνει ο κύριος Τσίπρας, μετά τα γεγονότα που ήσαν το 2015, πρέπει να είναι και λίγο μαγκωμένος. Mm. Θυμίζω το κατάρρευση του μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο που είχε φέρει στη Βουλή. Με ρώτησε ο κ. Παδόπουλο τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει. Απαντώ σε αυτό. Αυτό που είπε. Να απαντήσω για αυτό. Για την τροπολογία. Όταν μετά είπε ότι είχαμε αυταπάτες, ποιο σα λέει ότι αν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία του Τσίπρα και αύριο δεν έχουμε ρεύμα, να μα λέει ο Τσίπρα αύριο είχα αυταπάτες. Άρα α αφήσουμε του λαϊκισμού. Επαναλαμβάνω. Ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος Υπουργός, που είναι άνθρωποι υπεύθυνοι, αναγνωρίζοντας απολύτως το πρόβλημα και ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εδώ, καμία αντίσταση, να βρεθεί λύση και θα βρεθεί. Mm-hmm. Εργάζονται πρώτον στο ευρωπαϊκό επίπεδο για μια κοινή ευρωπαϊκή λύση και στο εθνικό επίπεδο για να προστατεύσουμε αυτούς τους καταναλωτές οι οποίοι πληρώνουν τόσο ακριβά το ρεύμα. Δεδομένου δεν είμαστε άλλοι που λέμε δεν υπάρχει πρόβλημα. Σας λέμε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μάλλον λογαριασμούς δεν θα ξαναπληρώσουμε. Ότι αυτό που έχει συμβεί με τη ρήτρα αναπροσαρμογής και τους υπερπολαπλάσιους λογαριασμούς ρεύματος δεν μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει. Θα καταργηθεί. Ο τεχνικός τρόπος για να λυθεί αυτό
θα ανακοινωθεί. Πολιτικά σας δημιουργεί πρόβλημα αυτό, όταν κύριε είναι Υπουργέ. Έτοιμη λύση, άμεσα. Λένε κάποιοι ότι πρόβλημα. Αυτό είναι ο έμφυα της Νέας Δημοκρατίας. Σας έχει δημιουργήσει βαθύ πολιτικό πρόβλημα αυτό. Γιατί να είναι ο ένφια της Νέας Δημοκρατίας? Η Νέα Δημοκρατία ευθύνεται που εισέβαλε ο Πούτιν στην Ουκρανία και που ανέβασε τις τιμές 17 φορές. Κύριε Υπουργέ, τώρα από ο κόσμος δεν μπορεί να διαχειριστεί. Δεν το διαχειριστεί το πρόβλημα αυτό. Να πάμε στο Πούτιν. Η Νέα Δημοκρατία γιατί πήγε η τιμή της θερμικής μεγαβατόρας από τα 25 ευρώ στα 500. Εσείς κρίνεστε για τη διαχείριση. Άμα φταίει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Πουλάει φυσικό αέριο η Νέα Δημοκρατία. Όχι, σας λέω όμως, αφού μπορείτε να το λύσετε τώρα, γιατί δεν το λύνατε από την αρχή? Άρα παραδέχεστε το πρόβλημα, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραδέχεστε, λέει, το πρόβλημα και βρείτε τη λύση. Και θα την κρίνετε, θα καταλάβετε αν είναι εύκολη ή όχι. Μάλιστα. Εγώ σας λέω για να ξέρετε, επειδή μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινή με τον κόσμο, εύκολες λύσεις εδώ δεν υπάρχουν. Υπάρχει, λένε ότι εμείς εδώ έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Μα δεν έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Είναι μια κλασική απάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε σε αιτήσια βάση το ρεύμα, η Ελλάδα είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βγάζω τους πίνακες στο Twitter μου κάθε δεύτερη μέρα. Ναι, αλλά τώρα και ο κ. Ζαχαριάδη. Αν παίρνεις μία μέρα, το χρηματιστήριο του ρεύματος δεν είναι ενιαίο. Ανεβοκατεβαίνεις. Μόλις πάμε πρώτοι, μας βγάζουν, είστε πρώτοι. Μόλις είμαστε δέκατοι, δεν μας βγάζουν, είμαστε δέκατοι. Αυτό είναι επικοινωνιακό. Το μετράς στον χρόνο, στις 365 μέρες. Στις 365 μέρες η Ελλάδα δεν αφήσεται το ευρωπαϊκό μέσο όρο στο ρεύμα. Αυτά λοιπόν είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης.